Σε μία κίνηση ΜΑΤ προχώρησε προημερών ο Εμπορικός Σύλλογος Πατρών σε συνεργασία με τον κλάδο εστίασης και αναψυχής Ναυπάκτου, εκμεταλλευόμενος την αναπροσαρμογή της οικονομικής πολιτικής της γέφυρας Ρίου Αντιρίου για τη διέλευση το Σαββατοκύριακο. Ο Εμπορικός Σύλλογος και η Ομοσπονδία Εμπορικών Συλλόγων Πελοποννήσου από κοινού προχωρήσαμε σε μία νέα διαδικασία με την γέφυρα, ώστε να έχουμε και το Σαββατο και την Κυριακή, την προέκταση δηλαδή κατά 10 ώρες του ελεύθερου ωραρίου, να μπορούμε να περνάνε χωρίς επιπλέον χρέωση τα αυτοκίνητα των καταναλωτών. Όσο το λαγκαρνάνες καταναλωτές επιδεικνύουν την κάρτα διέλευσης μαζί στα καταστήματα της Πάτρας που συμμετέχουν στο πρόγραμμα, θα έχουν επιπλέον έκπτωση έως 15% ή αφαίρεση του αντιτίμου της γέφυρας ή κάποια άλλη προσφορά. Από την πλευρά μας έχουμε δεσμευτεί τόσο ο Εμπορικός Σύλλογος Ναυπάκτου, της Πάτρας, αλλά και άλλοι εμπορικοί σύλλογοι των όμορων περιοχών, να μπορέσουμε να δώσουμε και εμείς τα κίνητρα στους καταναλωτές. Υπάρχουν αρκετές επιχειρήσεις οι οποίες, εάν θα μας προσκομίσουν το αποδεικτικό που πληρώνουν για τη γέφυρα, την απόδειξη πληρωμής, τότε εμείς επιμένουμε και δίνουμε επιπλέον εκπτώσεις στα προϊόντα μας και ήδη έχουμε καμία 20 επιχειρήσεις και ο αριθμός αυτός αλματοδός αυξάνεται, ώστε να μπορέσουμε να δίνουμε στον καταναλωτή επιπλέον κίνητρα για να μπορεί να ωφελείται από αυτό το πέρασμα της γέφυρας και να μειώσουμε το κόστος το οικονομικό. Η συνεργασία των δύο πόλεων φαίνεται να έχει αποδέκτες και εκτός των τυχών τους, δεδομένου πως τα καταστήματα του Αγρινίου, ως γνωστόν, τα Σάββατα για 2 μήνες το καλοκαίρι, Ιούλιο και Αύγουστο, παραμένουν κλειστά. Και το αποδεχτεί και η γέφυρα και με αυτή κοινή συνεργασία πιστεύουμε ότι θα μπορέσουμε να έχουμε τέτοια τιμολογιακή πολιτική σε μια εποχή κρίσης που θα βοηθήσει τον κόσμο να περνάει εύκολα και η γέφυρα αυτή πλέον να ενώνει και όχι να χωρίζει. Θεωρούμε ότι τόσο για τη γέφυρα, όσο και για εμάς, όσο και για τις περιοχές μας, αυτό θα δώσει μια αυξημένη κίνηση στους ροή καταναλωτών, ώστε να ωφεληθούν οι τοπικές μας κοινωνίες, τόσο εμάς, τη Ναυπάκτου κτλ. Ευελπιστούμε ότι το πείραμα το εγχείρημα αυτό θα πετύχει και θα είμαστε σε θέση από το Σεπτέμβρη να προχωρήσουμε πιο δυναμικά. Παράλληλα, τα κλειστά καταστήματα τα Σάββατα προκαλούν έντονα παράπονα από και στους επιχειρηματίες του κλάδου εστίασης και αναψυχής Αγρινίου, οι οποίοι, όπως δηλώνουν, ζημιώνονται άμεσα.